Προσωπικά εγώ πιάνομαι ιδιαίτερα γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και μάλιστα ο κύριος Υπουργός το 2019, τις πρώτες μέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά του τότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με κάλεσε την Περέσα Μαγιασμού στο γραφείο του για το νέο ξεκίνημα στο τότε Υπουργείο. Και χαίρομαι σήμερα που με επισκέπτεται εδώ στην έδρα της Μητροπόλεως Φιλότιδος, στην καρδιά της στερεάς Ελλάδος, στην καρδιά της Ρούμελης, σε μια περιοχή με ένα αυξημένο ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό χωρικείο. Σε μια περιοχή που την γνωρίζετε, την αγαπάτε, έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, έχει ένα εξαιρετικό λαό, έχει εξαιρετικό προσωπικό σε κάθε επίπεδο. Και στο πολιτικό προσωπικό, και στο δημοσιογραφικό προσωπικό, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και στο υγειονομικό προσωπικό. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, τα πρόσωπα που διακονούν την υγειονομική κοινότητα, χρήζουν σεβασμού και τιμής και εμείς σαν κοινωνία αισθανόμαθα εμπιστοσύνη και αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ασφαλώς όμως οι υπουργοί είναι υπό το έργο, υπηρετούν το λαό και είναι για να λύνουν προβλήματα. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα σας δοθεί η δυνατότητα να ακούσετε και να επιλύσετε. Και γι' αυτό σας παρακαλώ και εγώ ως επίσκοπος και πνευματικός πατέρας όλων των αδελφών να κάνετε το καλύτερο δυνατό που μπορείτε. Να εξασφαλίσετε κάθε δυνατότητα και πέρα από αυτή. Όταν υπάρχει αυτή η διάθεση, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλές υπερβάσεις. Και καλό είναι πάντοτε να ακούμε όλες τις γνώμες, όλες τις απόψεις, γιατί ακόμα και από την διαμαρτυρία έχουμε να ωφεληθούμε. Και από την αρνητική κριτική έχουμε να ωφεληθούμε. Και από τα παράπονα έχουμε να ωφεληθούμε. Πολλές φορές σκέφτομαι να αλλάξω την ταμπέλα του γραφείου μου ή να γράψω γραφείο παραπώνων ή αιτημάτων. Γιατί κατά κανόνα παράπονα και αιτήματα καθημερινά ακούμε από εδώ, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή στην οποία ζούμε, που έχουμε ανάγκη από ενότητα, από συνεργασία, από αγάπη και από ηρεμία. Η Μητρόπολη μας διακονεί τον χώρο της υγείας με τον δικό της τρόπο, με τρεις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και με μία μονάδα ψυχικής υγείας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω σήμερα, γιατί το Υπουργείο Υγείας διαχρονικά, ξεκινώντας από τον προκάτοχό σας, τον κύριο Πλεύρη, επί των ημερών του και συνέχεια με εσάς, ενέκρινε το Οικοτροφείο Άνια και Αλτσχάιμερ της Μητροπολεώρου, το οποίο λειτουργεί στη Στελίδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία και θέλω να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε με την οικία Υγειονομική Περιφέρεια και τον κύριο Σερέτη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και με όλους τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Υγείας που πραγματικά έχουν εξαφανίσει κάθε είδους γραφειοκρατία και κάθε είδους εμπόδιο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας. Το ίδιο το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας και θέλουμε την ευκαιρία να σας πω, όπως το είπα και τότε, το λέω και σήμερα, όλες οι δομές της Μητροπόλεως μας, ανεξαιρέτως, είναι στη διάθεση του Υπουργείου για οτιδήποτε έκτακτο ή τακτικό χρειαστεί. Σε μανιότατε, όπως το 2019, για να ξεκινήσω τη θητεία μου πρώτο ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ζήτησα τις εκλογικές εκκλησίες. Έτσι και τώρα, για να κλείσω το ταξίδι μου στη Λαμία, αποφάσισα η πρώτη μου στάση να είναι εδώ, στον πολιτικό μέγαρο, για να λάβω την ευλογία σας. Η αλήθεια είναι ότι μας συνδέει μια φιλία πολλών ετών και πιστεύω αλληλοεκτίμηση, αλλά πέραν αυτού, εγώ ζω πάντα επιλέξει να σέβομαι τον Θεό και την Εκκλησία και να ζητάω πάντα τη βοήθειά του για να λαμβάνω τις σωστές αποφάσεις με τη θεία φώτιση που όλοι χρειαζόμαστε, όσο σπουδαίοι, ισχυροί, έξυπνοι νομίζουμε ότι είμαστε. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι σήμερα εδώ και με τον παλαιό και νέο διοικητή τη Περιφέρεια, τον κ. Σερέτη, που είναι και από την περιοχή, και άλλωστε και η επιλογή του είναι και μια σύγχρονη δημοσίευση στην Αρμία, αλλά και με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, την κ. Πεντελίδου, για να επισκεφθούμε το Γενικό Νοσοκομείο Αρμίας. Πρώτα απ' όλα για να έχουμε μια συζήτηση με την διοίκηση και προσωπικό για τα προβλήματα του νοσοκομείου, που δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο και ιδιαίτερα σε επαρχίες ότι υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, μη βάλαμε το νοσοκομείο της Λαμίας στην κατηγορία του άγωνο Β, όπου δεν ήταν, για να δώσουμε επιπλέον κίνητρα οικονομικά αλλά και θεσμικά, ώστε να έχουμε περισσότερες επιτυχίες στις προσκλήσεις ιατρικού προσωπικού που θα έχουμε στο μέλλον, αναγνωρίζοντας τα υφιστάμενα προνόμια του νοσοκομείου. Αλλά παράλληλα, με τον συνάδελφό μου και φίλο μου, τον Υπουργό Υποδομών, τον κ. Σταϊκούρα, θέλουμε να επισκεφθούμε το εργοτάξιο της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο
οποία χτίζουμε μέσω του μεγάλου προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να σου πω ότι το έργο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο σύνολο έργα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας. Πολλά εκατομμύρια ευρώ το κτίριο και αρκετά εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμός της οδολογικής κλινικής. Σκοπό μας είναι μέχρι το τέλος του 2025 να υπάρχει στη Λαμία μία από τις καλύτερες οδολογικές κλινικές στην επαρχία, όπου θα μπορέσει να παρέχει πραγματικά ουσιαστικές φροντίδες υγείας οδολογικούς ανθρώπους, όχι μόνο της Λαμίας, αλλά ευρύτερα της κεντρικής Ελλάδος. Ασφαλώς, όσον αφορά τη συνεργασία με το Μέρο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Άνοιας και Αλτσχάιμερ, που αναγνωρίζουμε πλήρως τη μεγάλη σας συνεισφορά, ξέρετε, δέσποτα οι εκφυλιστικές αυτές γνώσεις του νευρικού συστήματος πολλαπλασιάζονται, κυρίως λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, και οι ανάγκες που έχουμε για τέτοιου είδους τομές φροντίδας πολλαπλασιάζονται. Και ασφαλώς η παρουσία της Εκκλησίας, που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, όχι του παρόντος χρόνου, αλλά όχι χιλιάδες χρόνια, ήσαν παρούσα για να δώσει χείρα βοηθεία στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και στο κράτος, όχι μόνο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και στο κράτος όταν έχει ανάγκη, θα μπορούσε να λείπει από αυτήν. Είμαστε σε καλύτερες εποχές σήμερα και μπορεί και το κράτος να βοηθήσει από την πλευρά του, γιατί εσύ είναι παρούσα και το κράτος δεν μπορεί. Και αυτό εγώ ποτέ δεν το ξεχνάω και πάω το λέω, άλλωστε δεν ξεχνάω σπανιότητα ότι την πρόσφατη κρίση της χρονοκοπίας χώρας, ένα εκκλησία δεν παρούσα να βοηθήσει τους φτωχούς πολίτες μας στην εποχή, το κράτος δεν μπορούσε και η κοινωνία μας θα είχε εκραγεί. Χρωστούμε στην Εκκλησία για άλλη μια φορά ότι η κοινωνία μας παρέμεινε σταθερή και ενωμένη και δυνάχτε στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία μας εδώ είναι η απόδειξη ότι δεν μπορεί η Λαμία, το νοσοκομείο της και τα κέντρα υγείας, τα οποία πάνε αρκετά καλά και αυτά πολλά ανακοινώνονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης. Και νομίζω ότι με τα κίνητρα που δώσαμε τώρα θα έχουμε του χρόνου, δηλαδή από τον Δεκέμβρη μετά που θα λήξουν οι νέες προσκλήσεις, πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά την πληρότητα του υγειονομικού προσωπικού. Την ευλογία σας.